Κώστα, είπες πριν για το μάτς με την Κωνσταρίκα. Υπάρχουν άλλα δύο μάτς που είναι αυτά που θα ήθελες να ξαναπαίξεις. Ναι, το... Είτε είναι χαμένες ευκαιρίες, είτε τα κέρδισες και αυτό που ένιωσες. Και... το Άγιον Κος, σίγουρα. Έτσι. Αλλά να ξεκινήσεις, που είναι εσύ στον πάγκο λόγω καρτών. Ναι, και με κανονικούς διαιτητές ξένους, αν γίνεται. Γιατί είμαι σημαδεμένος. Αν έχουμε ξένους διαιτητές, θα βλέπουμε ποιος έχει πάρει το πρωτάθλημα εκεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το Παναθηναϊκό Σαντέρ λέγει το πρώτο μάτς. Γιατί θεωρώ ότι μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού μετά τη Ρώμα να περάσουμε πιο πέρα. Δεν έχω καταλάβει το λόγο που δώσαμε πιο πολύ έμφαση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ένα φλέγον θέμα που δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται στην Ελλάδα. Όταν έχει την προϋπόθεση να περπατήσει πάρα πολύ ψηλά και έχει καλή ομάδα να πα στην Ευρώπη και να κοιτά την Ελλάδα όσα χρόνια και έχει πάρει πρωτάθλημα, εγώ δεν το βρίσκω σωστό. Αλλά τι να κάνουμε, δεν πέρασε το χαρτάκι και τότε. Τελικά πήγα μια πρωτάθλημα. Μια και το λες τώρα, το καταλάβατε εσείς οι ποδοσφαιριστές? Υπήρξε αυτό το μήνυμα ξεκάθαρο ότι προτιμάμε το πρωτάθλημα από την Ευρώπη? Δεν στο λένε έτσι, στο δείχνουν από την 11. Είχε κάνει και ρωτήσεις νομίζω, γιατί είχε την Κυριακή μάτσα. Γι' αυτό το λέει. Ναι, αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέει. Το δείχνει στην 11. Ναι. Τραγικά. Δεν έχει σημασία όμως. Μπορεί να μην είναι απόφαση του προπονητή, μπορεί να είναι απόφαση τη διοίκηση. Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν είσαι στα παραμέσα από του φοιτητέ. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να νομίζουν οι δημοσιογράφοι, δεν φτάνει ποτέ πιο ψηλά από όσο φτάνει κανονικά. Ό,τι και να νομίζουν. Όποιο και να είναι αυτό. Ακόμα και οι μέσοι που γράφονται ότι μπορεί να κάνει κουμάντο, εγώ δεν το πιστεύω που είναι ο φοιτητή. Μπορεί να κάνει κουμάντο στην Αργεντινή. Αν θα καλέσουμε τον Λαουτάρο, αν θα καλέσουμε τον Μαρία στην Εθνική. Δεν νομίζω εγώ ποτέ ότι γίνεται αυτό. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Εμένα τουλάχιστον δεν μου είχε ποτέ. Κώστα, το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολη ήταν το ενδιάμεσο. Νομίζω ναι. Ναι, Γιάννη, αυτό ήταν. Νομίζω ότι ήταν να κόσμο τον γκολ του Βίτρα, αλλά πριν τρεις μέρες τη λέγει είναι η ενδεκάδα. Σε κάθε τι απασχολούσε το σύνολο. Για μένα δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία γιατί δεν ήταν πολύ καλύτερη ομάδα η Ρώμα από την Τρίπολη για να χάσουμε στο ΑΚΑ ένα 3 όσο χάσαμε. Ένα 3. Αν θυμάστε τη ρεβάνς που πήγαμε όλοι κομπλέ, ο Παναθηναϊκός έκανε εκπληκτικό μισάωρο. Μπορούσε να έχει πετύχει 2 γκολ και να πηγαίνει όπως πήγε η ΑΕΚ φέτος μέσα στην Τουρκία. Ολόιδιο μάτς ήταν. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι που δεν μπήκαν τα γκολ. Μάλιστα είχαμε και 2 δοκάρια νομίζω εγώ στο πρώτο μισάωρο, ή ένα σίγουρα. Και φάγαμε ένα γκολ στο 83 και χάσαμε ένα 0. Δηλαδή στο δεύτερο έδειξε ότι πήγε εκεί αυτό που λέω, πώς φαίνεται. Πήγε εκεί με την κανονική σου 11 και μπορεί στο μισάωρο να σου 0-2 και να σου μέσα στην πρόκληση άνετα. Ναι. Γιατί είχε ίσως μια καλύτερη ομάδα από τον Τάρι Λέγκη. Ο Σάντος ξέρει φταίει, γιατί πήγαινε καλά ο Πάοκ και πίεζε. Εντάξει, την άλλη φορά θα πούμε να μας δώσουν ένα πρωτάθλημα με 30 πόντους.